το Υπουργείο Τουρισμού της Αιγύπτου στρέφεται με ανακοινωσή του με βαρύς χαρακτηρισμός κατά του Netflix, το οποίο θα μεταδώσει ντοκιμαντέρ στο οποίο παρουσιάζεται η αρχια βασίλισσα Κλεοπάτρα ως μαύρη. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Τουρισμού και Μνημείων μιλά για πλαστογράφηση της Αιγυπτιακής Ιστορίας και για κατάφορη ιστορική παρανόηση. Όπω δείχνει με ιστορικά στοιχεία ο Γενικό Γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιολογίας τη Αιγύπτου, η Κλεοπάτρα ήταν ανοιχτόχρωμη και με ελληνικά χαρακτηριστικά ο ίδιος προσθέτει ότι τα έργα και τα αγάλματα της βασίλισσας Κλεοπάτρας είναι η καλύτερη απόδειξη των πραγματικών χαρακτηριστικών της και της μακεδονικής καταγωγής της. Σχετικά με τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix που θα προβληθεί στις 10 Μαΐου και στην οποία η ηθοποιός που υποδίεται την Κλεοπάτρα έχει αφρικανικά χαρακτηριστικά και σκούρο δέρμα, ο δόκτωρ Μουσταφά Ουιά Ζήρη, γενικός γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιολογίας, αναφέρει ότι η εμφάνιση της ηρωίδας με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πλαστογράφηση της Αιγυπτιακής Ιστορίας και κατάφορη ιστορική παρανόηση. Για τον ίδιο οι αρχαιολόγοι και οι ανθρωπολόγοι θα έπρεπε να αναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα όταν κάνουν τέτοιου είδους ντοκιμαντέρ και ιστορικές ταινίες που θα παραμείνουν μάρτυρες για τους πολιτισμούς και την ιστορία των εθνών. Τέλος, η εμφάνιση της αρχαίας βασίλισσας σε αυτό, όπως σημειώνει, έρχεται σε αντίθεση με τα πιο απλά ιστορικά γεγονότα και τα γραπτά ιστορικών, όπως ο Πλούταρχος και ο Διονκάσιος, οι οποίοι κατέγραψαν τα γεγονότα της ρωμαϊκής ιστορίας στην Αίγυπτο και τη βασιλεία της Κλεοπάτρας, η οποία επιβεβαίωσε ότι ήταν ανοιχτόχρωμη και ότι είχε καθαρή μακεδονική καταγωγή.